Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μωυσίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά? Πολύ καλά. Εσάς τι σας αφήνει, κύριε Μωυσίδη, χθεσινή συνάντηση? Αν πήγαμε βήματα μπροστά, υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Αν πρέπει να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, αν θα πρέπει να αποζημιωθούν τα ψυγεία. Τι πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Αν πρέπει να βρεθούν νέες αγορές, αν πρέπει να επιδοτηθεί το κόστος ενέργειας για να φυλαχτούν αυτά τα προϊόντα? Ακούστε με λίγο. Το κακό ξεκίνησε από πέρσι. Περίπου από το Σεπτέμβριο, το μεγάλο κακό αυτό με την ενέργεια. Μάλιστα. Είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί εμπόροι να χάσουν πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Γιατί δεν υπολογίσανε όλο αυτό το τεράστιο κόστος. Απ' την άλλη πλευρά, η περσινή χρονιά με τα μήλα δεν βοήθησε να αποθηκεύσουν σωστά μήλα στα ψυγεία. Και πάρα πολλά μήλα χαλάσανε. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που ματσόπαν πάρα πολύ για την περσινή χρονιά. Και υποβαθμίστηκε η ποιότητά τους. Και πάρα πολλοί και έμποροι και συσκευαστήρια χάσανε πολλά χρήματα. Ναι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φέτος να ταρακουνηθούν πάρα πολύ και δεν χάσανε μόνο από τα μήλα, χάσανε και από τα χλάδια και από τα κτηνίδια. Και είχε σαν αποτέλεσμα φέτος, που ξέρω από πολύ νωρίς, πάρα πολλοί εμπόροι εξέφρασαν την άποψη ότι δεν θα πάρουν, δεν θα βγουν στα χωράφια να αγοράσουν μήλα. Γιατί δεν μπορούν να τα αποθηκεύσουν και δεν μπορούν να πληρώσουν το ενεργειακό. Ναι, και δεν ξέρει κανένας τι συμβόλαιο να υπογράψει, γιατί πάρα πολλά ψυγεία νοικιάζονται. Μάλιστα. Και εμείς σαν εταιρεία νοικιάζουμε άλλα 7 ψυγεία. Εκτός το δικό μας. Εκτός της ΑΓΕΟΚ, ναι. Μας είπατε και το ρεύμα που πληρώνεται για αυτά τα ψυγεία την προηγούμενη εκπομπή και νομίζω ότι τρόμαξε όλος ο πληθυσμός. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θέλετε να μας ξαναπείτε το νούμερο, κύριε Μωυσίδη? Από 4 χιλιάρικα πήγε 44. Από 4 χιλιάρικα που πλήρωνε προκρίσεις για τα ψυγεία, πληρώνει 44.000 ευρώ το μήνα. Το μήνα, προσέξτε με. Τον μήνα. Όχι το δίμηνο. Το μήνα 44, να το διευκρινίσουμε. Και με ένα βέβαιο μέλλον που δεν ξέρει κανένας τι τιμή θα έχει τον Οκτώβριο, τι τιμή θα έχει τον Νοέμβριο, πώς να υπογράψει ένα συμβόλαιο για να αποθηκεύσει φρούτα. Τώρα, ο κύριος Κεδίκογλου είπε ότι θα δούμε τον τρόπο να επιδοτηθεί αυτό το κόστος. Δηλαδή, να μην πληρώνετε 44.000 το μήνα. Είπε κάποια πράγματα προσωπικά, δεν γίνεται να τα πω. Α, υπάρχουν και άλλα που δεν υπόθηκαν εκεί. Όλοι και όλοι περιμένουν εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σαλονίκη. Την έκθεση. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση. Για να πούνε ανακοινώσει. Δεν γίνεται ο κάθε δίκαιο να σου πω, ο κάθε υπουργό να βγαίνει και να ανακοινώνει ό,τι θέλει αυτό. Άρα πιστεύετε ότι γι' αυτό το θέμα θα έχουμε ίσως εξελίξεις μετά την έκθεση? Θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα όμως που οι δικοί μας εδώ παραγωγοί πρέπει να μάσουν την παραγωγή τους. Ναι. Θα είναι ίσως λίγο αργά. Και αν δεν ξέρουν και τι ζημία θα προκαλέσει όλο αυτό το κακό που θα γίνει, δεν μπορούν να ξέρουν αν θα αποζημιώσουν ή δεν θα αποζημιώσουν. Δηλαδή, και κάθε παραγωγός μπορεί να τα πουλήσει. Και σε καλή τιμή. Να βγαίνει τώρα και να έλεγε ναι, θα σας δώσω και ένα χιλιάρικο αποζημίωση. Άρα λέτε ότι σωστά ο υπουργός είπε να επιδοτήσουμε τους ψυκτικούς χώρους αποθήκευσης για να δούμε τι θα γίνει ίσως, ναι, και με νέες αγορές. Να δώσει ένα κίνητρο και σε εμπόρους και σε άλλα συσκευαστήρια. Και να περιμένουμε και να την αποζημίωση. Βέβαια, κάποιοι μπορούν να αποθηκεύσουν. Ναι, κάποιοι μυλοπαραγωγοί λένε άλλο ότι αυτό που δεν καταλαβαίνουν και οι παραγωγοί είναι αυτό που φώναζα και φωνάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί ο νομός να παράγει 50-60.000 τόνους μήλα και να περιμένουμε αν θα αρέσει στον έμπορο ή δεν θα αρέσει και έχω τον έμπορά μου και δεν έχω τον έμπορά μου. Κάπου θα πρέπει να καταλάβουν και οι παραγωγοί ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κινηθούν και προς αυτή την κατεύθυνση. Να εξασφαλίσουν αποθηκευτικούς χώρους.
Βασικός κανόνας. Βασικός κανόνας αυτός. Έχουν εξασφαλιστεί όλοι οι παραγωγοί, έχουν πάρει τα μηχανήματά τους, έχουν βάλει τις φυτίες τους και δεν έχουν εξασφαλίσει αποθηκευτικό χώρο. Για να μπορέσουν να πετυχαίνουν και τιμές κατά τη διάρκεια του χειμώνα μέχρι την άνοιξη. Δώσει, όποια αποζημίωση και να τους δώσει, το ίδιο πράγμα θα είναι και του χρόνου και τον επόμενο. Ναι, για την αποζημίωση μας είπαν το εξής, κύριε Μωυσίδη. Υπάρχουν τα πρώιμα μήλα, τα καλά που έχουν βγει. Και που αυτά μένουν στα δέντρα ή σαπίζουν τέλος πάντων. Γι' αυτά ζητάνε, γι' αυτά θα υπάρξει ή πρέπει να υπάρξει μια αποζημίωση που δεν έχουν συγκομιθεί. Ή που τα πούλησαν σε εξευθελιστικές τιμές με 11 λεπτά. Φυσικά και θα πρέπει. Φυσικά και ό,τι κακό και ζημιά γίνει θα πρέπει να παρέμβει το κράτος. Όπως μπορεί και παρεμβαίνει παντού και αφού έχει δώσει τόσα δικαιώματα... Είτε είναι ροδάκινα, είτε λέγονται σπαράγγια, είτε οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και με αυτά. Εσείς τώρα που είστε σε μια πάρα πολύ μεγάλη... Αυτό που φωνάζανε με τα μπαμπάκια, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υγείστε τώρα μιας πολύ... Είναι μετά να λένε εμείς τι είμαστε παρακατιανοί. Ωραία. Υγείστε, κύριε Μωυσίδη, μιας πολύ μεγάλης γιγαντιάς επιχείρησης για τα δεδομένα της Καστοριάς. Ναι, ποιο ναι. θα ήταν το ποσοστό της επιδότησης που θα σας έκανε να ικανοποιηθείτε από τα 44 χιλιάρικα τον μήνα να πάτε πού θα ήταν λοιπόν βιώσιμη και η ΓΕΟ και η παραγωγή της και η σοδιά μας και ολονών δεν είναι μόνο και ολονών πού θα ήταν να φτάσει πού η επιδότηση κάπου που να ξέρουμε τι μας γίνεται δεν ξέρουμε τώρα. Θα έρθει 44 ή θα έρθει 324. Ξέρει κανένας. Μάλιστα. Μ' ακούτε. Θα σας ακούω πολύ καθαρά και με προβληματισμό, κύριε Μωυσίδη. Ναι. Και πιστεύω ότι θα βγει και θα το ανακοινώσει μεθαύριο ο Πρωθυπουργός. Σας το είπε ο κύριος Κεδίκογλου αυτό ότι περιμένετε, πρόεδρε, κάτι θα ακούσουμε στην έκθεση, κάτι θα υποθεί στην έκθεση και τα συζητάμε μετά. Σας έδωσε δηλαδή... απλά δεν μπορούμε να το πούμε. Απλά δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι στους αγρότες που λίγο στεναχωρέθηκαν όταν κάνατε την παρατήρηση για το φράγμα. Θέλετε να δώσετε μια εξήγηση και γι' αυτό? Ναι, όχι όταν πνίγονται. Ακούστε με. Και εμείς πάρα πολλές φορές έχουμε στηρίξει όλους τους άλλους, είτε είχαν πατατάδες πρόβλημα, είτε φασολάδες, είτε κτηνοτρόφοι, χιλιδιό. Τώρα κάποιοι άνθρωποι καίγονται. Καταστρέφονται. Οπότε λέτε ότι δεν ήταν ακριβώς η ώρα να υποθεί και αυτό δηλαδή, το θέμα. Κάποιες χρονιές και εμείς είμαστε λίγο καλύτερα. Αφήνουμε να αγωνιστούν περισσότερο για τα φασόλια παράδειγμα. Περισσότερο για τις πατάτες. Περισσότερο για τους κτηνοτρόφους. Αλλά όχι όταν και αυτοί έχουν ευνοϊκή χρονιά λίγο-λίγο και βλέπουν τους άλλους να καίγονται, ας πάνε να καίγονται. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι δεν έπρεπε να... Είναι άδικο κάθε φορά. Άντε να ασχολούμαστε. Ή αυτό που κάνω σε όλες τις σκέψεις. Όπου και να πάω σε όλες τις σκέψεις, το φράγμα και η γούνα. Το κάναμε το φράγμα, να σας το πω απλά. Το κάναμε το φράγμα. Και βάλανε έχουμε άλλους 100.000 τόνους μήλα. Τι έγινε από εκεί πέρα? Τι θα τα κάνουμε εννοείται. Δόθηκε η κοινωνία ολόκληρη. Εντάξει, φαντάζομαι ότι... Δεν θέλω να διαμαρτύρεται κανένας. Γιατί οι επιδοτήσεις στον ομό Καστοριάς ήταν 35% τόσα χρόνια. Και όχι 60-70 όπως ήταν αλλού. Για να μπορούν να κάνουν τους ειδικούς χώρους να αποθηκεύσουν τα πράγματά τους στους ανθρώπους. Φαντάζομαι πάντως όταν θα αναπτυχθεί. Δεν και από κανέναν. Δεν ανακαίγονται γι' αυτά. Ναι. Όταν όμως πάντως θα αναπτυχθεί και ο συγκεκριμένος κάμπος και θα είναι αρνήσιμος. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει. Αν δεν έρθουν ξένοι Ιταλοί ως συνήθως που παίρνουν τα ακτινίδια, περιμένετε να δείτε τι θα γίνει και εκεί τώρα. Και με τα ακτινίδια λοιπόν, έτσι. Μάλιστα. Ένας νομός όπως είναι η Άρτα που έχει 60.000 τόνους ακτινίδια και από δοκιμητικούς χώρους δεν έχει ούτε για 10. Θα πάθουν τα ίδια με την Καστοριά, λέτε. Και χειρότερα θα πάθουν. Και χειρότερα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο να φτιάξουμε το φράγμα, δεν είναι μόνο τι θα καλλιεργήσουμε, πρέπει να ξέρουμε και πώς θα διατηρήσουμε τα προϊόντα μας για να μην μένουν και στα αζύδητα και στο χωράφι και απόλυτα και... 8 μήνες και 10 μήνες στα ψυγεία. Ναι.
Εκεί λοιπόν ήταν η έκρηξή σας, γιατί το είπε και με παράπονο νωρίτερα ο κύριος Λαζαρίδης. Ακούστηκε και η κυρία Κοζατσάνη, είπε μη χάνουμε χρόνο με το φράγμα από τη στιγμή που θα γίνουν ανακοινώσεις μετά την έκθεση. Και εκεί επίσης υπήρξε... Εγώ δεν είμαι αντίθετος στο να γίνει όχι μόνο αυτό το φράγμα, ναι, και άλλα 10 φράγματα να γίνουν. Μακάρι. Αλλά αν καθόμαστε τώρα που καίγονται οι άλλοι να αναλωνόμαστε με αυτό το θέμα, ας συνεχίσουμε αυτό, εντάξει. Είναι με τι καίγεται τελικά ο καθένας, πραγματικά κύριε Μωυσίδη, δεν ξέρω. Αλλά ναι, το μόνο που το κακό το έβλεπα εδώ και χρόνια να έρχεται. Όταν βλέπεις το κύμα να έρχεται και δεν παίρνεις κάποια μέτρα, δεν είναι τώρα ξαφνικά τι κάνουμε τα μήλα. Δεν γουστάρουν να πάρουν οι εμπόροι. Τι θα κάνουν. Τώρα λοιπόν είναι τα μήλα και τώρα πρέπει να προηγηθούν τα μήλα. Θέλω να σας ρωτήσω εάν μετά από αυτά που καταλάβατε που είπατε. Γιατί και του χρόνου θα το έχουμε το θέμα. Μάλιστα. Και του χρόνου και παραχρόνου και συνέχεια. Ωραία. Πιστεύετε και ότι. Δεν υπάρχει θέμα διάθεσης να σας πω. Δεν υπήρχε θέμα διάθεσης. Μακάρι να είχαν ψυχικούς χώρους να τα αποθηκεύανε και θέμα απόλυσης δεν υπήρχε. Τώρα. Ο κύριος Κεδίκογλου μας είπε χθες κάτι ο κύριος Κεδίκογλου για τις νέες αγορές και μας ανέφερε στη συνέντευξη τύπου, λογικά το ανέφερε και σε εσάς εκεί, για την Σαουδική Αραβία. Τι παίζει με την Σαουδική Αραβία, κύριε Μωυσίδη? Τίποτα δεν παίζει, ούτε θα σώσει τη Σαουδική Αραβία. Έχω πει ότι πάρα πολλές τρίτες χώρες έχουν δασμούς. Και εγώ έχω συμφωνήσει και με το Ισραήλ, έχω συμφωνήσει και με η Ιορδανία, έχω συμφωνήσει, αλλά έχουν δασμούς κάποιες χώρες. Μάλιστα. Και οι δασμοί αυτοί ανεβάζουν το κόστος. Τώρα στο Δεκέμβριο για κάποιες άλλες ανοίγουν, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα πρέπει να αποθηκευτούν. Επιμένετε πάρα πολύ σε αυτό και επιμένετε κάθε φορά που μιλάμε. Εν κατακλείδη όμως, κύριε Μωυσίδη. Είναι το Α και το Το καταλάβαμε, το πιστεύετε, το καταλάβαμε πολύ, πολύ καλά αυτό που λέτε. Εν κατακλείδη όμως, μετά τα χθεσινά, πιστεύετε ότι πήγαμε... Ακούσαμε με κακοφαίνεται πάρα πολύ, ναι, γιατί έχουν κάνει τεράστιο αγώνα κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Το λέω και δημόσια, δεν φοβάμαι κανέναν. Το λέω και δημόσια, ότι όλη η ιστορία έγινε από την κυρία Παπανάτσιου, που ήταν βοηθός λογιστηρίου στις αγορά. Ξυπνάνε, κοιμάνται από το πρωί μέχρι το βράδυ, παρακαλάνε μη και τυχόν κάνουν κάτι εδώ στην Καστοριά. Να καταστραφεί η Καστοριά για να μπορούν να πουλάνε αυτή τα προϊόντα. Υπάρχει ο ανταγωνισμός και λέτε ότι καμιά φορά μπορεί να μείνει και θεμητός ανταγωνισμός. Μάλιστα. Σίγουρα. Τώρα, πιστεύετε εν κατακλείδη, κύριε Μωυσίδη? Το ξέρουν πολύ καλά ότι αν καταφέρει η Καστοριά και κάνει δικά της καινούργια ψυγεία, καλά ψυγεία, αυτή είναι τελειωμένη. Μάλιστα. Σε αυτόν τον κόσμο ο ήλιος βγαίνει πάντως για όλους και όλοι μπορούν να επιβιώσουν αρκεί να δουλεύουν, ναι, και να έχουν τις υποδομές. Εις βάρος των άλλων, σωστά. Να προσπαθούν να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Όχι, αυτό δεν θα ήταν καθόλου σωστό και δεν το θέλει κανένας. Και όμως αυτό ήταν. Ούτε και εμείς το θέλουμε χρόνια, να. Πέντε χρόνια επιχείρηση, αυτό και, ήταν. Ούτε και εμείς θέλουμε να ψοφήσουν αυτοί για το να ζήσουν εμείς. Να ζήσουν όλοι. Αυτό θέλουμε. Εν κατακλείδη όμως, κύριε Μωυσίδη, πιστεύετε ότι με τα χθεσινά πήγαμε ένα βήμα μπροστά? Μείναμε στα ίδια? Δεν κάναμε θέλω τίποτα. Θέλω να πιστεύω ότι και μόνο με αυτά που είδε και αυτός και όλος ο κόσμος την κινητοποίηση αυτήν, ότι κάτι θα κάνουν. Κάτι θα κάνουν. Άρα λοιπόν, από τη χθεσινή συνάντηση, σύσκεψη, φεύγετε και είστε μάλλον γιατί περισσότερο αισιόδοξος. Είμαι ευχαριστημένος και μόνο με αυτό, γιατί έρχεται ένας υπουργός, προσπαθούμε να τον παρακαλέσουμε να βοηθήσει και δεν έρχεται για να τον αρχίσουμε στα βρυχτήρια και να σηκωθεί να φύγει και να πάτε να πνιγείτε. Τόσο απλά τα λέω. Ωραία. Κύριε Μωυσίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για τα σχόλιά σας. Καλή σας ημέρα. Καλά. Καλημέρα μας στη ΓΙΟΚ. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.